Προχωρούν οι διαδικασίες επίταξης υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών εν μέσω του νέου πανδημικού κύματος που έχει πυροδοτήσει η μετάλλαξη όμικρον. Το μέτρο αφορά ειδικότητες πνευμονολογίας, παθολογίας, αναισθησιολογίας και γενικής ιατρικής, οι οποίοι έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια δύσκολη εποχή. Η πανδημία βρίσκεται στο πιο βαθύ σκοτάδι πριν την αυγή. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή της πανδημίας με πάρα πολλά κρούσματα. Περιμένουμε ότι σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στα υγειονομικά συστήματα. Βέβαια, το να επιταχθούν οι ιδιώτες γιατροί δεν είναι η πιο πρόσφορη λύση, γιατί θα μείνει πολύ μεγάλο κόσμος χωρίς ιατρική περίθαλψη. Ναι. Δεν μπορούμε να προσπαθούμε να αποφύγει ο κόσμος στο νοσοκομείο και ταυτόχρονα να επιτάσσουμε τους ιδιώτες γιατρούς. Αυτό πρέπει να γίνει με πολλή σύνεση και πολλή περίσκεψη, να ξέρουμε ότι οι ιδιώτες γιατροί επιτελούμε κάποια αποστολή και έχουμε κάποιο έργο να παρουσιάσουμε και στην πανδημία. Οι ιδιώτες γιατροί είναι αντίθετοι με την εφαρμογή του μέτρου και όπως αναφέρουν, θα προτιμούσαν μια συμφωνία εθελοντικής εργασίας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ακολουθηθούν άλλες λύσεις, κυρίως ας πούμε να επιταχυνθούν οι προσλήψεις στο ΕΣΥ, που υπάρχουν πολλές προσλήψεις που είναι ήδη σε πορεία και πρέπει να επιταχυνθούν και θα έπρεπε να γίνει μια στενότερη συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους και να βοηθήσουμε επίσης ιδιώτες γιατί και σε θελοντική βάση, στα εμβολιαστικά κέντρα και αλλού. Υπάρχουν και, το υγειονομικό σώμα του στρατού που θα μπορούσε να συμβάλλει στην πανδημία και άλλες λύσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι το να επιταχθούν οι ιδιώτες γιατροί είναι η πιο συμφέρουσα λύση για το κοινό, για το κοινωνικό σύνολο. Ο καθένας από τους ιατρούς θα απασχοληθεί στο νοσοκομείο στο οποίο καλείται να εμφανιστεί 15 ημέρες κατά τις οποίες υποχρεούται να τηρεί το ωράριο και να συμμετέχει στο σύστημα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής στην οποία εντάσσεται. Συμβάσεις σε μια δύσκολη εποχή απαιτεί και υποχρεώσεις που δεν μπορούμε να έχουμε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα ιατρία μας και την ώρα που τρέχουν υποχρεώσεις των γιατρών σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά εποχή. Πάντως θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε εθελοντική βάση κάποιες ώρες, κάποιες φορές την εβδομάδα θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι ο ομίκρον μπορεί να προκαλεί μια επιβάρηση στα υγειονομικά συστήματα, όμως οι βαριές νοσηλίες αρχίζουν και μειώνονται σιγά σιγά, τα βαριά περιστατικά και η μεγάλη επιβάρηση των ΜΕΘ, όσο απομακρυνόμαστε από τη ΔΕΛΤΑ μετάλλαξη, φαίνεται ότι αρχίζει και μειώνεται κάποια στιγμή. Άρα είναι θέμα πολύ μικρού, πολύ λίγου χρόνου. Άρα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πλέον την όμικρον σαν μια απλή ίωση, κύριε Σιτήρα. Πολλές φορές, ναι. Οι εμβολιασμένοι, οι νέοι και οι υγιείς χωρίς υποκείμενα νοσήματα την παρουσιάζουν και την εμφανίζουν σαν μια πολύ απλή ίωση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.